Οι εκλογές ήταν κανονικά να γίνουν τον Νοέμβριο του 2019, αλλά η πτώση των ποσοστών του κόμματος του Ερντογάν στις δημοσκοπήσεις τον οδήγησε στην απόφαση να προκηρύξει προώρες εκλογές. Ήδη από χθες, την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες είχε ζητήσει ο αρχηγός των Γκρίζων Λύκων, Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ενώ σήμερα συναντήθηκε με τον Ερντογάν. Συγκεκριμένα, ο κ. Μπαχτσελή είχε ζητήσει οι εκλογές να πραγματοποιηθούν στις 26 Αυγούστου, καθώς είναι αδύνατο να περιμένει με υπομονή μέχρι τις 3 Νοεμβρίου του 2019. Ο ηγέτης του Εθνικιστικού Κόμματος επικαλέστηκε οικονομικές και πολιτικές επιχειρήσεις εις βάρος της Τουρκίας και υποστήριξε ότι είναι δύσκολο η χώρα να αντέξει υπό τέτοιες συνθήκες έως τις προγραμματισμένες εκλογές. Η προοπτική των προώρων εκλογών στη γειτονική χώρα προβληματίζει την Αθήνα, καθώς θεωρείται δεδομένο ότι τα κόμματα της κυβερνητικής πλειοψηφίας αλλά και οι αντιπολιτευόμενοι και μάλιστες θα οδηγηθούν σε έναν διαγωνισμό υπερπατριωτισμού και εθνικισμού που χωρίς αμφιβολία θα έχει αντανάκλαση και στο Αιγαίο. Η συνάντηση Ερντογάν-Μπαχτσελή διήρκησε μία ώρα και ακολούθως ο Τούρκος Πρόεδρος, σε συνέντευξη τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, ανήγγειλε τις διπλές κάλπες. Όπως είπε, οι πρόσφατες εξέλιξεις στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων στο Ιράκ και στη Συρία, καθώς και οι κρίσεις στις γειτονικές χώρες, κατέστησαν αναγκαία την προσφυγή στις κάλπες για να ξεπεραστεί η αβεβαιότητα. Η προτίμησή μας ήταν να γίνουν οι εκλογές τον Νοέμβριο του 2019. Λόγω των επιχειρήσεων στη Συρία, αλλά και λόγω των ιστορικών εξελίξεων στην περιοχή, είναι πλέον αναγκαίο να ξεπεραστούν κάποια ζητήματα. Για να μπορέσουμε να λάβουμε πιο ισχυρές αποφάσεις και να τις εφαρμόσουμε, πρέπει να περάσουμε στο νέο σύστημα διοίκησης και πρέπει να βγάλουμε άμεσα το θέμα των εκλογών από την επικαιρότητα, τόνισε στις δηλώσεις του ο ίδιος ο Ερντογάν.